για εκείνες τις στιγμές που κλάψαμε παρέα. Για όσες φορές μοιραστήκαμε τον πόνο σου. Που σε βοηθήσαμε να πετύχεις το στόχο σου. Που ήμασταν πλάι σου στις δύσκολες στιγμές σου. Για τις στιγμές που μοιραστήκαμε την αγωνία σου. Που δεν μετανιώσαμε για τίποτα. Για όλες εκείνες τις στιγμές και για άλλες τόσες. Μπύρα και ο. Πάντα παρέα. Και τώρα ο Κουταντέρ στα πόδια του ο Σλάφτσεφ, αλλά ο Γάλλος κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, γυρίζει πίσω, βγήκε, η μπάλα δεν βρήκε, ο Γκιέ από κοντά, το τάκλ είναι σωτήριο από το Σαμπού. Μεγάλη φάση στο τρίτο λεπτό, επιμένει η Απολλωνας με τον Σλάφτσεφ. Ο Βούλγαρος που κλείνεται από τον Φέλτσερ, κρατάει μπάλα, κάνει πολύ ωραία τρίπλα, η σέντρα σιρτά, περνάει μπάλα, τη λύση θα την δώσει ο Σαμπού. Εδώ η κάθετη παλιά βγήκε, ο Βάλε θα διαβάσει την φάση και θα διώξει. Ο Ατράντε που πήγε να κάνει τρίπλες, έχασε την μπάλα, Ζωάο Πέδρο, πέρασε για τον Σλάφτσεφ. Ο Βούλγαρος για τον Στοιάνοβιτς και από εκεί στον Παπουλή. Γυρίζει ο Παπουλή, σουτάρει, πέφτει ο Ντεγκρά σε κόρνερ. Επιμένει απόλυτα με Παπουλή. Νέα σέντρα, κεφαλιά του Στοιάνοβιτς, χωρίς δύναμη, εύκολα ο Ντεγκρά μαζεύει. Μεγάλη παλιά του Ατράντε, ψάχνει τον Νιάνκ, πήρε αυτό στην κεφαλιά, τροφοδότησε τον Φέλτσερ. Φέλτσερ θα κάνει την σέντρα, περνάει παράλληλα από όλους. Πολύ καλή προϋπόθεση για την ΑΕΛ. Παλιά του Ατράντε, θέλησε να βρει τον Φέλτσερ. Ξάφα από τον Ελίζιο και τώρα ο Φέλτσερ για την ΑΕΛ. Η παλιά του ψάχνει τον Νιάνκ, πιο κοντά όμως ο Στυλιανό αφού πέρασε η μπάλα. Θα δούμε όμως εδώ τον Στοιάνοβιτς, ο Παπουλής περιμένει να μην βγει offside, τώρα πάει σε αυτόν η μπάλα. Παπουλής με τα αριστερό το σουτ, ο Ντεγκρά σε κόρνερ. Εξτρέμ έρχονται να πάρουν μπάλα πολύ πίσω και δεν είσαι... Εδώ ο Σλάφτσεφ περνάει πολύ ωραία μπάλα για τον Ζωάο Πέδρο, το γύρισμα στο Στοιάνοβιτς πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Ελίζιο για τον Παπουλή. Παπουλής θα κάνει την σέντρα. Θα προλάβει πρώτου Γκιέ, σωτήρια και θα διώξει ο Ατράντε. Δεν σιγούρεψε την πάσα, όμως η μπάλα έφτασε στον Γκιέ. Γκιέ, το 1-2, δεν μπορεί για το κοντρόλ, ανεβαίνει και ο Παπουλής και έχουμε κόρνερ. Θέλει να βγάλει τον Απόλλωνα μπροστά, ανοίγει ωραία για τον Γκιέ. Αυτός για τον Σλάφτσεφ, το σουτ του Βούλγαρου ψηλά, που άνοιξε πολύ την μπάλα και κόπηκε, αλλά επιμένει ο Απόλλωνας με Στυλιανού. Περνάει από τον Οχένε, το γύρισμα του εύκολα ο Σέλης, αλλά σαν αντίπαλο. Ζωάο Πέδρο το σουτ, σπουδαία επέμβαση του Ντεκρά ο Παπουλής. 1-0 για τον Απόλλωνα στο 59 με τον Φώτη Παπουλή. Ο Ελλαδίτης ανοίγει το σκορ στο 59 και είναι το πρώτο γκολ που πετυχαίνει ο Φώτης Παπουλής εναντίον της ΑΕΛ στο 10ο παιχνίδι, στο οποίο τίθεται αντιμέτωπος με τους γαλαζοκίτρινους. Ήταν εξαιρετικό, το σούτ του Ζωάο Πέδρο δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Ντεγκρά. Φοβερό το σούτ από τον Ζωάο Πέδρο. Ο Ντεγκρά πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση, αλλά ο Παπουλής που ακολούθησε την φάση την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0. Πάμε κάτω στους συναδέλφους. Ναι, Ηλία. Καταρχάς, όπως γίνεται αντιληπτό, πανηγυριστική είναι τώρα όλο του Φώτη Παπουλή από όλους εδώ στον Απόλλωνα, αλλά χαρακτηριστική είναι η εικόνα που ο Πέδρο Εμμανουέλ αγκαλιάζει πρώτα τον Ροτζέριο Ντουράμ, ο οποίος ήταν έτοιμος να περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι. Όπως είναι λογικό, ακυρώθηκε αλλαγή. Αν δεν κάνω λάθος, και τον Σακέτη μετά. Για τον Γκιέ. Τρίπλα στον Σέλη,
Το πέρασμα για τον Τζοάο Πέδρο, το σουτ, ο Ντεγκρά σε κόρνερ. Πέρασε για τον Σλάφτσεφ. Ο Βούλγαρος σεντράρει, ψηλά ο Σαμπού, μαζεύει ο Παπουλής. Θέλει χώρο για το σουτ, το κάνει, ψηλά έξω. Εκτελεί ο Ρομπέρ, πολύ βαθιά εκτελεσμένο ο Βάλε. Μαζεύει και με τα χέρια ψάχνει να βρει τον Παπουλή. Μεγάλη παλιά του Παπουλή. Κέρδισε ο Ζωάο Πέδρο για τον Ρώσα. Ο Ρώσα που πέρασε εντυπωσιακά από πλάγια θέση πάνω από τα δοκάρια. Ήταν εξαιρετική η πρώτη τρίπλα του Ρώσα. Πέρασμα για τον Παπουλή. Του δίνει στήριγμα ο Ρώσα. Παπουλής και πάλι για τον Βραζιλιάνο. Η σέντρα στο έδαφος ο Γκιέ. Τίποτα λέει ο Νικολαίδης που είναι κοντά. Όχι, δεν νομίζω ότι ούτε και εδώ υπήρχε κάτι. Σαρδινέρο να δούμε την φάση. Το σούτ είναι καλό έξω. Μάλιστα, ο Μέσκα συρτάει, σέντρα περνάει. Ο Φέλτσερ δεν μπορεί από κοντά να νικήσει τον Βάλε. Το γύρισμα με μία το πλασέ στο δοκάρι και έξω. Στην μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΕΛ στο παιχνίδι. Είπαμε ότι η ΑΕΛ δείχνει, ο Γκιέ μαζεύει. Γύρισε πολύ ωραία ο Γκιέ. Ο Ζωάο Πέδρο κάνει κίνηση για να του δώσει στήριγμα. Ο Αφρικανός πάει να τελειώσει μόνο στη φάση, αλλά το σούτ δεν είναι καλό. Μάλιστα. Εκτελέστηκε από τον Ρομπέρ. Κεφαλιά, ο Βάλε θα σώσει εντυπωσιακά την κεφαλιά. Μακρύνει ο Ζάιμε. Ρώσα κατεβάζει. Κάνει κίνηση ο Γκιέ, του πετάει στο χώρο. Ο Γκιέ σηκώνει το κεφάλι να δει τις επιλογές του. Στον Παπουλή η πάσα δεν μπόρεσε πρώτο χρόνο για το σουτ. Είναι δεδομένο ότι πλέον θα πάει με καθαρό σχήμα με δύο επιθετικούς. Ναι. Πέρασε εδώ η μπάλα του Στυλιανού. Ο Φέλτσερ με προϋποθέσεις. Αποφεύγει το Στυλιανού το σουτ. Ο Βάλε θα μαζέψει σταθερά. Βλέποντας το Φέλτσερ ότι. Θα δούμε όμως τον Ρώσα και πάλι. Πέρασμα για τον Γκιέ. Το σουτ του Γκιέ σε κόρνερ εντυπωσιακά ο Ντεγκρά. Νομίζω και δύο στον αέρα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι εκεί, ούτε σε αυτή τη φάση. Φιλεκό. Όχι. Ρομπέρ. Γέμισμα του Ρομπέρ, βγαίνει ο Βάλε. Η κεφαλιά, πάλι από τα δοκάρια. Μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει η ΑΕΛ παιχνίδι. Η ΑΕΛ που είναι και πάλι μπροστά. Μακρινό σουτ από τον Ατράντε. Για εκείνες τις στιγμές που κλάψαμε παρέα. Για όσες φορές μοιραστήκαμε τον πόνο σου. Που σε βοηθήσαμε να πετύχεις το στόχο σου. Που ήμασταν πλάι σου στις δύσκολες στιγμές σου. Για τις στιγμές που μοιραστήκαμε την αγωνία σου. Που δεν μετανιώσαμε για τίποτα. Για όλες εκείνες τις στιγμές. Και για άλλες τόσες. Μπύρα και ο. Πάντα παρέα.